Καμία τιμή δεν θα ανακοινώσει για το λάδι η Ένωση Ηρακλείου και δεν θα αγοράσει καμία ποσότητα από παραγωγό, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ένωσης Σταύρος Γαβαλάς, που άφησε εχμές για τη συμφωνία της προηγούμενης διοίκησης με ιδιώτες το 2015, η οποία, όπως τόνισε, δεν έφερε στην Ένωση κανένα έσοδο παρά μόνο 6.000 περίπου ευρώ ετησίως από την εκμετάλλευση του σήματος Κνωσός. Είναι μια περίεργη συμφωνία από τη στιγμή που 4 χρόνια τώρα η οργάνωση δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ στα ταμεία της, ούτε ένα σέντ. Δίνοντας ένα υπερσύγχρονο. Η υπερσύγχρονη κατάσταση, καταφέραμε να μην παίρνουμε ούτε ένα ευρώ το χρόνο. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του γι' αυτό. Η συμφωνία προέβλεπε να μοιραζόμαστε κάθε χρόνο, κλείνοντας ισολογισμούς και όλες τις διαδικασίες, τα κέρδη. Αυτή η εταιρεία δεν παρουσίασε ποτέ κέρδη. Η αλήθεια είναι ότι στα σήματα, και είναι τεράστιο ποσό που παίρνουμε στα σήματα, στο Κνωσός, που είναι ένα πολύ δυνατό brand name, παίρνουμε το χρόνο 6.200 ευρώ, παρακαλώ. Δίνοντας ένα brand name πολύ ισχυρό και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Απαντώντας στις βολές του Προέδρου της Ένωσης, ο πρώην Πρόεδρος Ανδρέας Στρατάκης αναφέρθηκε στην κατάσταση που είχε παραλάβει αλλά και την συμφωνία που αποτελούσε, όπως τόνισε, μονόδρομο για να μπορέσει να λειτουργήσει το τυποποιητήριο. Το ξέραμε από την αρχή ότι δεν ήταν ό,τι καλύτερο για την Ένωση Ηρακλείου. Όμως έδινε τη δυνατότητα να παραμείνουν στις θέσεις τους εργαζόμενοι οι οποίοι θα απολυότανε. Έδινε τη δυνατότητα το σήμα Κνωσός να ξαναβγεί στην αγορά και έδινε τη δυνατότητα μέσω από 3 μέλη δικά μας τα οποία μετέχουν στην εταιρεία και σε συνεργασία πάντα με τους 2 ιδιώτες τότε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Σε μια περίοδο που η οργάνωση όφιλε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ σε ελαιόλαδα σε παραγωγούς. Ήταν φύση αδύνατο από μόνοι μας να λειτουργήσουμε τη μονάδα. Όπως εξήγησε ο κύριος Γαβαλάς, η συμφωνία προέβλεπε έσοδα για την Ένωση μόνο από τα κέρδη της εταιρείας, που όμως δεν εμφάνισε ποτέ όλα αυτά τα χρόνια, γεγονός που αποστόνησε δεν αφήνει περιθώρια, αφού η Ένωση δεν έχει καμία εμπλοκή για οποιαδήποτε κίνηση ανακοίνωσης τιμής, εξηγώντας ότι βρίσκονται σε διαδικασίες ακύρωσης της συμφωνίας, αναφέροντας ότι τα παλαιότερα χρόνια η Ένωση διαχειριζόταν χιλιάδες τόνους λαδιού και έκανε ένα τζίρο γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ περίπου μόνο από το ελαιόλαδο. Είμαστε αποφασισμένοι όσο μπορούμε να προστατεύσουμε το εισόδημα του παραγωγού και το προϊόν αυτό που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν πάει καλά. Θα κάνουμε όλες τις νόμιμες ενέργειες, θα διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και μία πιθανότητα να έχουμε θα τη διεκδικήσουμε, διότι δεν μπορεί αυτό το κόσμημα να μην είναι στα χέρια των συνεταίρων και να είναι σε μια ανώνυμη, απρόσωπη εταιρεία που δεν έχει σκοπό να προφυλάξει το προϊόν και να προσφέρει το καλύτερο δυνατόν στον παραγωγό, αλλά να κερδίσει και τίποτα περισσότερο. Ο πρώην Πρόεδρος της Ένωσης αντεπιθέθηκε στην ίν διοίκηση, εκφράζοντας αμφιβολία, όπως είπε, για την ικανότητα διαχείρισης. Πέφτει ο ουρανός και με πλακώνει όταν αφήνει εχμές για την προηγούμενη διοίκηση. Μα στην προηγούμενη διοίκηση υπήρχε ένας αντιπρόεδρος, ο οποίος νομίζω σήμερα είναι και ο ίδιος αντιπρόεδρος στο Προεδρείο της Ένωσης Ηρακλείου, και αναφέρομαι στο Μύρο το Χιλετζάκη, που από κοινού διαχειριστήκαμε αυτή την κατάσταση, από κοινού συναποφασίσαμε και προχωρήσαμε. Προσωπικά αναλαμβάνω την ευθύνη για την απόφαση αυτή, μια απόφαση που μου έδινε τη δυνατότητα το 2015, το 2016, το 2017 και το 2018 να ανακοινώσω τιμές. Εάν δεν μπορεί ο σημερινός πρόεδρος να ανακοινώσει τιμές, δεν του φταίει κανείς.